Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε ξανά στο Fantasy de l'Art. Ήρθε η περιβόητη Τρίτη που την περιμένουμε και εμείς και εσείς για να δημιουργήσουμε για άλλη μια φορά παρέα σας. Λοιπόν, κοριτσάκια μου, κάτσε να φτιάξω την κάμερα. Λοιπόν, άλλη μια Τρίτη που πλέον έχει γίνει θεσμός και είμαστε συνέχεια εδώ για να δημιουργούμε και να φτιάχνουμε μαζί σας ό,τι μπορούμε πιο εντυπωσιακό και πιο όμορφο για να περνάτε κι εσείς καλά, αλλά και εμείς. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό και όλα αυτά τα καλά σας σχόλια και όλα αυτά τα μηνύματά σας πραγματικά με συγκινείτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για μένα αλλά και για την οικογένειά μου. Λοιπόν, καταρχάς σας βλέπω που μπαίνετε, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στην ομάδα μας και είμαστε εδώ μαζί με τις κόρες για να μπούμε να... αυτές να μου τα χαλάνε και εγώ να τα φτιάχνω. Συμφωνείτε? Ναι. Ακριβώς. Η Μαριάνθη μασουλάει αλλά σιγανά. Λοιπόν, καταρχάς, δεν ξέρω, δεν μου έχει βγει ακόμα η φθινοπορεινή πολύ η διάθεση. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να κάνω ένα καλό όρισμα. Δεν ξέρω το κατά πόσο, γιατί με ρωτάτε πάρα πολλές το κατά... Αν θα κάνω αυτά τα διάφορα που σας κάνω. Γεια σας κυρία Ελένη, μας καλωσορίσατε κι εσείς. Λοιπόν, βλέπω και την κυρία Ειρήνη, τη βλέπω. Νομίζω ότι μεγαλώνουμε πολύ έτσι η παρέα μας. Την κυρία Φανουράκη τη βλέπω. Όλος ο καλός ο κόσμος. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ήθελα να κάνω κάτι έτσι φθινοπορεινό. Με ρωτάτε το κατά πόσο θα φτιάξω το... Όπως φτιάχνω εγώ και έχω καθιερώσει κάποια δωράκια, κάποια έτσι... τα μικρά που κάνω 3-4 μαζί. Δεν το ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει και ακόμα λίγο για το φθινόπωρο, ακόμα, δηλαδή έχω μια Εύη που με μουρμουράει καθημερινά θα αλλάξουμε βιτρίνα και της λέω ακόμα ο κόσμος κάνει μπάνια. Δεν με εμπνέει. Καλά, και το χειμώνα κάνουν μπάνια. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σας πω ότι το συγκεκριμένο έργο είναι πάνω σε έναν καμβά α3, γενικώς μου αρέσει να βγαίνουν έτσι λίγο εντυπωσιακά τα έργα μας και το έχω συνδυάσει με ένα καλώς ήρθατε, γιατί πραγματικά θα μου άρεσε πάρα πολύ να μπει στην είσοδο μιας ενός σπιτιού, γιατί πλέον έχει γίνει λίγο μόδα. Καλησπέρα. Έχει γίνει λίγο μόδα το να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Πολλές κυρίες, και δεν σας κρύβω ότι και εγώ έξω από το διαμέρισμά μου έχω κάνει ένα μπατζούρι παλαιωμένο και ανάλογα την εποχή το διακοσμό. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα, ένα πολύ ωραίο να το κρεμάσετε και να... Γιατί είναι κάτι στο καλώς ήρθατε σε όποιον έρθετε στο σπίτι σας, αλλά και καλώς ήρθες φθινόπωρο, μου το βγάζει πολύ έντονα. Λοιπόν, γεια σας κορίτσια μου, σας βλέπω. Γεια σου Ρένα μου, μπήκε η κυρία Μακρινού, η Ευαγγελία, μπράβο. Η κυρία Λίνα, χαίρομαι που είσαστε όλες εδώ. Σήμερα είπαμε με τα κορίτσια να κάνουμε έτσι... να σας πούμε κι εμείς ένα ευχαριστώ από τη δική μας τη μεριά. Και πώς θα το πούμε αυτό. Είπαμε λοιπόν να βγάλουμε... Και αν δούμε ότι είναι κάτι που πραγματικά το θέλετε και, και σας αρέσει σαν ιδέα, γιατί όχι να μην το καθιερώσουμε, θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε. Έχουμε βγάλει λοιπόν τα βασικά κομμάτια του έργου μας, το οποίο είναι ο καμβάς που θα χρησιμοποιήσω, μπορώ να το γυρίσουμε κιόλας καταρχάς να το δούμε λίγο το έργο μας. Αυτό λοιπόν είναι το έργο που θα κάνουμε σήμερα, θα το δούμε βήμα-βήμα. Να πω λοιπόν ότι ο καμβάς μας που θα χρησιμοποιήσω που είναι 40x30 α3. Η φωτοτυπία μας, το θέμα μας δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε, το ξύλινο που θα βάλουμε, το καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ένα πακέτο με τα χόρτα
που θα δουλέψω επάνω στο καλάθι. Ένα μπουκέτο με τους ηλιανθούς που θα δουλέψω επάνω ξανά. Ένα δεύτερο μπουκετάκι που είναι με πιο μικρά, κάτι έφυγε. Με πιο μικρά λουλούδια. Τα τρία μικρά κολοκυθάκια που είναι στη συλλογή μας που τα λατρεύω, που θα μπουν και αυτά μέσα στο πακέτο, είπαμε και, και η φωτοτυπία. Όλα λοιπόν μαζί, εκτός από τα χρώματα τα οποία είναι νομίζω και η πάστα διαμόρφωσης που χρησιμοποιώ, επειδή οι περισσότεροι σαφώς το έχετε, όπως αντίστοιχα, δεν μπαίνω και στη διαδικασία να σας λέω για τα χρώματα κτλ. Οι περισσότερες έχετε πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Ή τα βασικά. Έτσι, όλο αυτό λοιπόν το πακέτο που χρειάζεστε για να βγάλετε όλο το έργο, το έχουμε βάλει με έκπτωση και το έχουμε βάλει προσφορά. 20%. Και βγαίνει στο 20% και βγαίνει όλο το πακέτο για να το πάρετε μαζί στα 16,5%. Νομίζω είναι 16. Έτσι, 16, με 16. Πάντως, στο e-shop λοιπόν, είναι ήδη περάσμενη προσφορά. Ήδη η Εύη έχει περάσει την προσφορά. Μπαίνετε σαν τα ελαστικά. Α, συγγνώμη, ναι. Και είναι... Ναι, δεν θα πακετώ. Και το σετ είναι δύο τεμάχια και το σετ που θα μπουν κάτω-κάτω στη γωνία. Όλα λοιπόν μαζί. Το έχουμε κάνει ένα πακετάκι με προσφορά στα 16,5, γιατί είσαστε πάρα πολλές κυρίες που σχεδόν κάθε εβδομάδα μας τιμάτε με το να αγοράζετε τα υλικά. Νομίζουμε λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να σας πούμε από τη μεριά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι είναι ό,τι καλύτερο να σας κάνουμε μια όμορφη προσφορά, μια καλή προσφορά και να μπορείτε όσο μπορούμε και εμείς να κάνετε έργα, να δημιουργείται οικονομικά. Έτσι λοιπόν όλο το πακέτο είναι στα 16,5. Μπορείτε να το παραγγείλετε κατευθείαν όλο είτε με τηλεφώνημα, ναι, είτε μέσα στο e-shop να το γράψετε στις παρατηρήσεις, έτσι, και σαφώς κατευθείαν θα είναι όλο το πακέτο. Υπενθυμίζουμε ότι και αν θέλετε να το παραγγείλετε και να πατήσετε παραλαβή από το κατάστημα για τις κυρίες που είναι από Αττική, και αυτό γίνεται εννοείται, είναι καθαρά θέμα επιλογής. Η προσφορά θα είναι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Πέμπτη 12 ώρα το βράδυ λίγη, έτσι, όπως το έχει το e-shop. Θα σβήσει δηλαδή και από το e-shop. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το Box No, που τα μεταφορικά μας είναι πάρα πολύ οικονομικά. Ναι. Νομίζω είναι στα 2,5 ευρώ, πόσο βγαίνει. 2,70 εκεί. Σε εμάς. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι προσπαθούμε να σας δώσουμε μια ωραία ευκαιρία να βγάζετε όμορφες. Αυτό, αν δούμε ότι και εσείς σας αρέσει σαν ιδέα, και σαφώς και εμείς θα προσπαθούμε, ίσως το τηρήσουμε για να μπορείτε να... στα βασικά τουλάχιστον κομμάτια. Αυτό έτσι. Πάντα... τουλάχιστον για το δικό μας το κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι των προϊόντων, όχι το κομμάτι το δημιουργικό, πάντα έχει να κάνει και με, με το κομμάτι των προμηθευτών. Δηλαδή το τι περιθώριο. Εκεί που μπορούμε όμως να το κάνουμε εμείς στα δικά μας τα κομμάτια. Εκεί ναι, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω το κατά πόσο σε μια πάστα, που και πάλι κάποια κομμάτια μπορούμε να το βγάλουμε, αλλά έργα που θα τα κάνω και μελλοντικά, θα μπουν και τα καινούργια προϊόντα για να σας τα δείξω κτλ. Ήδη προετοιμάζονται. Για να μπορέσουν να τα πάρουν ο κόσμος να τα φτιάξει, θα μπορέσουμε να βάλουμε εμείς προσφορά στα υπόλοιπα κομμάτια για να μπορέσετε να το συνδυάσετε. Αυτή ήταν η ιδέα μας που το συζητήσαμε με τα κορίτσια και νομίζω ότι μπορούμε όσο μπορούμε τέλος πάντων προς τον κόσμο μας. Λοιπόν, δεύτερο που θέλω να πω είναι θέλω να πω τις ευχές μου σε όλες τις Σοφίες, σε όσους γιορτάζουν σήμερα, έτσι, ναι, μόλις τώρα πέρασε μπροστά μου και η Σοφία Παπαδοπούλου και εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου σε όλους τις ευχές μου να είσαστε γερές και ό,τι καλύτερο πραγματικά και πάνω απ' όλα η υγεία, και η ψυχική ηρεμία. Γεια σου Μαρία μου, μόλις μπήκε και η Μαρία, η Γκράτς. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να πω... Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να σας δείξω βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι. Τη σύνθεση. Τη σύνθεση. Πριν ξεκινήσω, εκτός προσπαθώ να γίνω όσο μπορώ, μπορεί να φαίνομαι γραφική, αλλά εγώ προσωπικά σαν Ματίνα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για όλες αυτές τις συμμετοχές που κάνατε στο καινούριο μας το μάθημα, που ονομάζεται Διακοσμητική Ραπτική και είδατε μόνες σας βήμα-βήμα το πώς το τελειώσαμε. Ήταν πολύ όμορφο που πολλές κυρίες το κάνατε ταυτόχρονα με το μάθημά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα κομμάτι που ναι μεν έχω να κάνω εγώ, αλλά έχει να κάνει και η Εύη και είναι το ξεκίνημά της. Και πραγματικά... Το ένα από τα δύο για αυτό. Το ένα κομμάτι από τα δύο. Γιατί αναμένεται και καινούριο μάθημα. Σαφώς, ανά 15 θα υπάρχει ένα καινούριο μάθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι όπως το δεχτήκατε για όλες αυτές τις συμμετοχές. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί πραγματικά έρχονται πολύ ωραία και εντυπωσιακά μαθήματα. Έτσι. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να σας πω, σαφώς το είδατε, γιατί πέσανε πολλά τηλέφωνα και πολλά μηνύματα, είδατε και το καινούριο μας το Privé, το οποίο είναι μια τετραλογία, να το πω έτσι, με τις κοπέλες τις οποίες τις έχω διαμορφώσει κατά τέτοιο τρόπο, είναι από πυλό, μπορούν να γίνουν και μόνες τους επιτύχες, μπορούν να γίνουν και πάνω σε καβά. Εγώ θα δείξω και τα δύο πώς μπορούν να γίνουν. Καλά, κυρία. Και κάθε μία κοπέλα αντιπροσωπεύει, τις έχω φτιάξει κατά τέτοιο τρόπο, τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Έτσι, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και επειδή τις έχουμε δει να κυκλοφορούν πολύ, ήθελα να τις βγάλω λίγο διαφορετικές, έβαλα και τις δικές μου πινελιές σε συνδυασμό, σαφώς, ότι κάθε μία μπορεί να ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο, όμως η κάθε μία έχει τη δική της τεχνική για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με μένα είτε με τα κορίτσια για να μάθετε και περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα δουλέψω επάνω σε έναν καμβά 40x30. Εννοείται ότι μπορείτε, όσες κυρίες έχετε δικά σας ξύλα, μπορείτε να το δουλέψετε και επάνω σε ξύλο με τις ίδιες διαστάσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένα έργο που το έχω δουλέψει και κάποιες κυρίες από εσάς το έχετε κάνει μαζί μου. Όχι όμως με τον ίδιο τρόπο, το είχαμε δουλέψει πολύ διαφορετικά και σαφώς η σύνθεση που είχαμε κάνει μέσα στο καλαθάκι του ποδηλάτου ήταν με τριαντάφυλλα που τα είχαμε φτιάξει μαζί. Εδώ λοιπόν μου βγήκε να το βγάλουμε σε φθινοπορεινό, κάνεις θόρυβο έτσι. Τελείωσε το πατατάκι. Έλα. Λοιπόν, σε φθινοπορεινό. Και με μεγάλη μου λύπη ήταν ένα ριζόχαρτο το οποίο ήταν από τη φίλης μου Παύλα, δασκάλας μου Βαρβάρας, την οποία δυστυχώς όπως γνωρίζετε δεν είναι πλέον μαζί μας, έχουν σταματήσει να μας προμηθεύουν και τα ριζόχαρτα. Εγώ λοιπόν αυτό, επειδή το έχω δουλέψει πάρα πολλές φορές, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα και θα το βρείτε και μέσα στο e-shop μας, θα ξεκινήσω ό,τι χρησιμοποιώ να υπάρχουν μέσα και οι εκδηλώσεις. Μπήκανε μέσα εκεί πέρα που γράφω ριζόχαρτα χαρτοπετσέτες, θα υπάρχουν πλέον και εκτυπώσεις που εκεί θα μπαίνετε και θα βλέπετε τις εκτυπώσεις μέσα στο e-shop που έχω στα μαθήματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλέον να το γράφετε στις παρατηρήσεις, θα μπαίνουν εκεί. Όπως εκεί λοιπόν και, αυτό... και η συλλογή μας που έχουμε από Αγίους. Ακριβώς. Για να μπουν και σιγά σιγά όλα. Γενικά οι Άγιοι και όποιον Άγιο θέλουν μπορούν να γίνουν. Εδώ λοιπόν τώρα από εδώ και πέρα θα υπάρχει σε φωτοτυπία, νομίζω υπάρχει ένα τελευταίο αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θα υπάρχει σε φωτοτυπία για να μπορούμε να το δουλέψουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που θέλω να το έχω στο αρχείο μου. Λοιπόν, το είδαμε λοιπόν το έργο μας για άλλη μια φορά, το αφήνω στην άκρη και θα ξεκινήσω λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Συγγνώμη. Λοιπόν, να τα βάλω σε όλα Γελική. Μου τα υλικά. Ενοχλώ. Όχι, μην το κάνω. Θα το βάλω πάνω. Εντάξει, μωρέ. Τα γκρίνια. Τα κολοκυθάκια. Δεν μπορώ με τα κολοκυθάκια. Λοιπόν. Εγώ θα το δουλέψω με το ριζόχαρτο, σαφώς με τη από εδώ και πέρα, επειδή υπάρχει μόνο ένα. Το βλέπω και το αποχαιρετώ. Να πω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα, όσοι το δουλέψετε το συγκεκριμένο και θα πάρετε τη φωτοτυπία, θα το κάνετε με τον τρόπο που το κλασικό που ξέρουμε, βρέχουμε τη φωτοτυπία και κολλάμε, έτσι. Κόλλα μόνο από κάτω όταν είναι φωτοτυπία, δεν χρειάζεται παραπάνω. Έχουμε δείξει άλλωστε, δηλαδή και σε προηγούμενα live υπάρχουν ο τρόπος
Σαφώς. Φαίνεται πώς δουλεύουμε τη φωτοτυπία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν να πάρω κόλλα. Θα χρησιμοποιήσω τις Max Decor, έτσι, με όποια κόλλα θέλετε. Μαλακό πινελάκι. Και θα ξεκινήσω να βάλω μέχρι τη μέση την κόλλα μου. Α, δεν βλέπετε. Εσύ ειδικά δεν βλέπεις καθόλου. Περνάω λοιπόν. Θα λίγο να βλέπω και εγώ πού ακριβώς μπαίνει η κόλλα. Θα σας δείξω τώρα, μόλις κάνω το κόλλημα μου, κάνω λίγο πιο βιαστικές κινήσεις για το λόγο ότι οι καμβάδες μας, όπως ξέρετε, έχουν και την τάση λίγο να ρουφάνε γρήγορα την κόλλα. Λοιπόν, ακουμπάω λοιπόν το ριζόχαρτό μου. Στρώνω λίγο με το χέρι μου και πάω να βάλω κόλλα από πάνω, από το κέντρο προς τα έξω. Δουλεύω μόνο το μυζό μου ριζόχαρτο. Εσείς κατά τον ίδιο τρόπο, απλώς δεν θα χρειαστεί να βάλετε κόλλα από πάνω. Έχετε μπρέξει, όπως είπαμε, το χαρτί. Για όσες θέλετε να δουλέψετε ριζόχαρτο, υπάρχει άλλο ένα τελευταίο στο e-shop μας. Καλά είμαστε, κάνουμε καμβά. Καμβά 30x40. Έχω πει ότι σαφώς θα το βλέπετε το βίντεό μας και στο YouTube, που το ανεβάζει η Εύη την επόμενη μέρα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει βιντεάκι πάρα πολύ γρήγορο, αλλά αρκετά κατατοπιστικό. Αν κάποιος θέλετε να το έχετε και ένα γρήγορο αρχείο, μπορείτε να το βρείτε και στο TikTok μου, γιατί το κάνει σαν Fantasy The Lab. Κάποιο σημείο τεχνικής, δηλαδή από το να μπαίνετε στη δικασία να ψάχνετε από το βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Είναι δεκάλεπτα βιντεάκια. Λοιπόν, προχωράω. Εκεί όχι σαν Ματίνα, εκεί ανεβάζω μόνο φωτογραφίες, σαν Fantasy The Lab θα μας βρείτε. Ναι, με την επωνυμία του καταστήματος. Προχωράω λοιπόν να κολλάω. Βλέπετε ότι κρατάω το ριζόχαρτό μου για να βοηθάω να βγαίνει ο αέρας και να γίνεται σωστό το κόλλημα. Μη σας προβληματίζει το ότι είναι έτσι το ριζόχαρτο, γιατί ήταν σχεδιασμένο. Αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Σχεδιασμένο για κεραμίδι. Ότι μπορεί να δουλευτεί και, σαν, και πάνω σε κεραμίδι. Γι' αυτό έτσι. Έχει αυτά τα περιθώρια και αυτή έτσι, το άνοιγμα προς τα κάτω, αλλά αυτό δεν θα μας προβληματίσει. Θα το δείτε πώς μπορούμε και γενικά δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Καλό είναι να δείτε όταν βρίσκετε τέτοια ριζόχαρτα πώς ακριβώς μπορείτε να τα δουλέψετε. Έχω περάσει λοιπόν και την κόλλα μου κάτω. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Αν είχε κάποιος που τον έπεσε. Σε κεραμίδι. Σίγουρα είναι αρκετές οι κυρίες, ειδικά παλιά το είχα κάνει στο... Η κυρία Ερυφίλη λέει ότι το έχει σε κεραμίδι. Το έχουμε κάνει.
αγαπημένο πολύ έργο. Αλλά με άλλες τεχνικές. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαι ok. Στρώνω. Ωραία. Και σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο θα πάω να στεγνώσω. Εδώ, όπως είμαστε λοιπόν όλοι, και όσοι η μαμά είναι λοχαρτάρι, να ρωτήσουμε από την παρέα πώς γνωρίζουν να κάνουν ποδήλατο. Παρόλο που είμαι και από τον Βόλο. Έτσι είναι έτοιμο το θέμα μου και θα πάω τώρα με μία σπατουλίτσα και θα πάρω... Ούτε εσείς κυρία Ελένη! Η κυρία Ελένη το μπούτι δεν ξέρει, ποδηλατό. Η μαμά ούτε με βοηθητικές, το έχει εξελίξει το θέμα και με βοηθητικές πάλι δεν πάει. Με βοηθητικές μπορώ. Άσε ρε, σε κρατάει αγαπη τέσσερις. Από ισορροπία μηδέν. Δεν θα πω. Ο πατέρας μου της έλεγε παλιά ότι απορώ πώς περπατάς. Δηλαδή ισορροπία μηδέν. Πώς στέκεται και περπατάει είναι άγνωστο το θέμα. Εντάξει. Δηλαδή άμα σηκώσετε όλο το καμά θα δείτε ότι η κοπέλα δεν είναι κέντρο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχω πάρει την πάστα διαμόρφωσης, τη συγκεκριμένη εγώ τώρα εδώ έχω την πάστα διαμόρφωσης της Max Decor. Όποια πάστα έχετε. Ξεκινάω λοιπόν και κάνω μερικές σπατουλιές, μπαίνω και μέσα στο θέμα μου. Δεν είναι ο στόχος μου για να κρύψω τις γραμμές. Έτσι, απλώς θέλω να βγάλω κάτι ανάγλυφο. Ένα μυστικό εντός εισαγωγικών του συγκεκριμένου καμβά και έτσι όπως το δουλεύω είναι το ότι θέλω, αν παρατηρήσετε, βγάζει αυτό το ότι σαν να είναι πίνακα ζωγραφικής. Σαν να είναι το θέμα μου ζωγραφισμένο. Αυτό λοιπόν θέλω να κρατήσω και αυτό το στυλ θέλω να συνεχίσω μέχρι το τέλος. Οπότε όλο αυτό το νερόχρωμα, να το πω έτσι, που μου κρατάει γύρω γύρω το θέμα μου, έτσι το βάψιμό μου, αυτό λοιπόν θέλω και εγώ να κρατήσω και να το φτάσω μέχρι τέλος. Να φαίνεται σαν να είναι πίνακα ζωγραφικής. Οπότε λοιπόν, μπαίνω και κάνω σπατουλιές, αλλά με τέτοιο τρόπο που αφήνω και χοντράδια, να το πω έτσι. Έτσι, αφήνω δηλαδή κάποια κομματάκια που θέλω να εξέχει. Οκ, προχωράω λοιπόν. Λέει η κυρία Ελένη, ούτε κι εγώ ξέρω, εμένα με έλεγε ανισόρροπη, με πείραζε, αλλά ξέρω να οδηγεί αμάξι. Εντάξει, αυτό έχει τέσσερις ρόδες, εντάξει. Εγώ καλά τα πάω με το αμάξι. Να γυρίσει τούμπα λίγο δύσκολο. Δεν έχω το κίνητο βέβαια, καρδιά μου. Λοιπόν, σταματάω εδώ γιατί δεν θέλω να πάω κάτω πολύ.
Λοιπόν, δεν κατάλαβα, προχωράω. Ωραία, βλέπετε ότι έχω πατήσει, το ξέρω, το είπαμε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πατήσει επάνω στο θέμα μου, έτσι. Πάμε λοιπόν λίγο να το δούμε. Σπατουλιές ακανόνιστες. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, Εύη, συμφωνείς? Βέβαια. Α, αυτά είναι. Στεγνώνω. Να σας δείξω λίγο, να τις δείξουμε και τις τρεις. Είναι νόμιζα ότι αυτές θα βάλεις τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν οι καινούργιες πάστες που μας τις ζητάτε και τις έχουμε φέρει και πάμε λίγο να τις δούμε, έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη. Η οποία είναι η Sirius. Α, Sirius, οκ, baby. Η οποία... Τι? Λοιπόν, είναι ωραία, ουσιαστικά πέστα. Είναι οι καινούργιες πάστες της Gardens, οι οποίες είναι με βάση το νερό. Ωραία. Έχουν τρεις διαφορετικές υφές. Μη σας μπερδεύουν τα... Τα χρώματα είναι... Μη σας μπερδεύουν τα χρώματα απ' έξω, καμία σχέση. Είναι λευκές πάστες. Υπάρχει η χοντρόκοκκι, αυτή που έχει μπεσαίους κόκκους και αυτή η οποία είναι... Ποια χρώματα είναι κάθε μία? Όλες να... είναι λευκές. Όχι, όχι, άλλο. Α. Για να μπορούν να... Γιατί κάποιες κυρίες δεν ξέρουν αγγλικά, καλό είναι να βοηθήσουμε. Η λοιπόν. Sirius λοιπόν, η καφέ, το καφέ το σκούρο. Αυτή εδώ λοιπόν, η καφέ, να το πούμε έτσι, με το καφέ το ταμπελάκι. Είναι αυτή η οποία έχει το medium. Ωραία. Τους μπεσαίους έχει κόκκους. Δηλαδή κόκκους μέσα, αλλά όχι πάρα πολλούς, πολύ χοντρούς. Ακριβώς. Είναι η Ριγκέλ, η οποία είναι η χοντρόκοκκι. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι με τους πιο χοντρούς κόκκους, η οποία είναι το μουσταρδί το χρώμα, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Και είναι και η πράσινη, η οποία είναι η καπέλα, η οποία είναι η πιο λεία στη σύστασή της. Λοιπόν, αυτές λοιπόν... Με κόκκους? Όχι. 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 Κάτι σαν πάστα διαμόρφωσης, δηλαδή. Αυτές ουσιαστικά είναι για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω σε ξύλο, πάνω σε τοίχο, πάνω σε επιφάνειες. Στις τεχνοτροπίες γενικότερα. Στις τεχνοτροπίες γενικότερα. Μπορούμε να τις ανακατέψουμε και με χρώμα, αλλά μπορούμε να βάψουμε και αφού στεγνώσουν κανονικά από πάνω. Mm-hmm. Όμως ποια ιδιαιτερότητα έχουν, ότι αυτή που έχει μεσαίους κόκκους και αυτή που είναι η πιο καφέ, λεπτόρευστη, δηλαδή. Ακριβώς, και αυτή που είναι η πιο λεπτόρευστη, αυτές οι δύο δηλαδή, μπορούν από πάνω καφέ να τριφτούν. Δηλαδή μπορούμε από πάνω να βάψουμε και μετά να ξύσουμε για να βγάλουμε ένα πιο φθαρμένο αποτέλεσμα. Στις καινούργιες λοιπόν τεχνοτροπίες όπου μπορούμε να κάνουμε, ειδικά για τις κυρίες που θέλουν για background, για τοίχο κτλ, μπορούν κανονικά να ξύσουν. Αυτή που είναι χοντρόκοκκι, καλό είναι... Αυτή εδώ λοιπόν. Δεν ενδείκνεται... Το τρίψιμο. Ποια είναι η χοντρόκοκκι τώρα?
Η Ριγκέλ. Αυτή. Λοιπόν. Δεν ενδείκνεται να τριφτεί. Γιατί είναι πολύ χοντρός ο κόκκος της. Είναι οι τεχνικές που μας έχουν δείξει από την Cadence, οι οποίες με αυτή την πάστα μπορούμε να κάνουμε πιο πολύ σαν κάτι σαν ανάγλυφη ζωγραφική. Μας βοηθάει δηλαδή να τονίζουμε λεπτομέρειες πάνω σε έργα. Ακριβώς. Έτσι, δεν δουλεύετε με το πινέλο, δουλεύετε γιατί είναι αρκετά πηχτή. Δουλεύετε, δεν θα σας πω πώς δουλεύετε. Νομίζω ότι όχι. Δεν είναι σωστό να πω, συγγνώμη, για το λόγο το ότι υπάρχει συνάδελφος η οποία θα τη δουλέψει την πάστα τη συγκεκριμένη και δεν θα ήθελα να πω πιο μπροστά πώς ακριβώς θα δουλευτεί, θα το δείτε. Είναι μία πάστα που θα τη δουλέψω και εγώ με τον δικό μου τον τρόπο κάποια στιγμή. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει μία ιδιαιτερότητα, είναι πηχτή, δεν είναι η κλασική πάστα που θα πάρουμε να δουλέψουμε πάνω στις επιφάνειες. Είναι πιο πολύ για να βγάλουμε ανάγλυφα κομμάτια. Και το σημαντικό είναι ότι... Και θα δείτε και πώς δουλεύετε, θα τα ξαναπούμε. Και το σημαντικό είναι ότι στεγνώνουν εντός 24 ώρου. Ακριβώς. Το πόσο γρήγορα θα στεγνώσει, το πόσο γρήγορα θα γίνει όλο αυτό, έχει να κάνει με το πόση ποσότητα θα βάζουμε. Ακριβώς, και πόσο ακριβώς. Χοντρό θα είναι, ας πούμε, να το πω σχεδόν απλά το στρώμα που θα περάσουμε πάνω από τα stencil μας και οπουδήποτε το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η μεσαία, αυτή εδώ, έτσι. Αυτή είναι η λεπτόκοκκι. Ακριβώς. Και αυτή εδώ πέρα, λοιπόν, έτσι, επαναλαμβάνω γιατί σίγουρα μπερδευτούν. Την πράσινη. Α, συγγνώμη. Ορίστε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα καινούργια υλικά, επειδή τα διαφήμισα και ανέβασα τα βιντεάκια και πέσανε πάρα πολλά τηλέφωνα, να πω ότι υπάρχουν ήδη στο κατάστημά μας, όπως έχουν έρθει και τα κρακελέ που σας έχω δείξει και σας έχω ξεσηκώσει με τα κρακελέ. Και τα καινούργια τα εφέ παγωμένου, σαφώς, τα 3D. Έχουν έρθει τα καινούργια για τα χριστουγεννιάτικα, τα οποία και αυτά θα τα δείξουμε, που είναι με σαν τα παγωμένα και σαφώς είναι μέσα αυτά που σας είπαμε με τα glitter και με τα holographic και τα λοιπά. Είναι όλα σαν ειριδίζων, είναι τέλεια. Λοιπόν, και καλές τιμούλες βασικά. Συγγνώμη. Και καλές τιμές. Ναι, όντως είναι καλές τιμές. Βγαίνουν δηλαδή, σε μία ποσότητα. Όλες είναι 250, έτσι, οι πάστες. Και η τιμή γενικά θεωρώ ότι, γιατί το λέω αυτό και θα μου επιτρέψετε έτσι να το πω, η πάστα η διαμόρφωση, η κλασική, τα λέω γιατί όχι τόσο, αυτή τη στιγμή, σήκωσε λίγο την κάμερα, αυτή τη στιγμή δεν μιλάω σαν ματίνα το οποίο προσπαθώ να προωθήσω απλώς το προϊόν. Εγώ μιλάω και σαν, γιατί είμαστε και σαν αυτή τη στιγμή ό,τι αφορά τον Πειραιά και τα περίχωρά του, Πέρα Μάδρα, Πετσόνα, Καμινιά, Κερατσίνη, όλα αυτά, επειδή είμαστε οι μόνοι που έχουμε την Cadence και έρχεστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να δείχνω και τα καινούργια προϊόντα λοιπόν της Cadence. Αυτά λοιπόν, επειδή είναι τώρα που ήρθανε και σαφώς μας τα δείξανε, μας τα έδειξε ο αντιπρόσωπος της Cadence και εμείς πρέπει να τα δείξουμε σε εσάς. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνω τις πρώτες πληροφορίες. Να ξέρετε ότι ένα από αυτά τα προϊόντα εγώ το επόμενο μου σεμινάριο θα το δείξω και μελλοντικά πώς δουλεύονται. Και να πω ότι είναι και η τιμή του, δηλαδή η πάστα διαμόρφωσης που είναι η απλή, η κλασική, έχει... Τις κατένες είναι τώρα. Τις κατένες. Κάτσε, έχουμε 5 διαφορετικά τέτοια. Λοιπόν. Νομίζω είναι 4,70 ή 150. Λοιπόν, η 150, λοιπόν, μία κλασική πάστα διαμόρφωσης, είναι λοιπόν 4,70. Έτσι, τιμές που μας τις δίνει... Ναι, 4,70 ή 150 ml. Τιμές λοιπόν που μας τις δίνει η εταιρεία. Και σαφώς ακολουθούμε την εταιρεία. Εδώ λοιπόν με 250, μιλάω και για τη Λία, αλλά και για τους κόκκους. Νομίζω και οι τρεις την ίδια τιμή έχουν. Είναι 5,90. Όχι, η πράσινη είναι πιο ακριβή. Οι άλλες είναι 5,5, αν θυμάμαι. Α, και 5,5 ευρώ. Είναι οι τιμές της εταιρείας και νομίζω ότι για 250 ml συμφέρουν πάρα πάρα πολύ.
Εντάξει, ειδικά και υψηλόκτωτα, όλες δηλαδή, όποια... Και ειδικά το ελληνικό, νομίζω ότι είναι 250 ml είναι πολύ καλή. Θα τις δείξουμε κιόλας, αλλά γενικά εννοείται, και για τις κυρίες που θέλουν τώρα και προετοιμάζονται και για τα μπαζάρ τους και τα λοιπά και θέλουν να βγάζουν λίγο πιο ιδιαίτερο... Όπως και θα, επειδή μπορεί κάποιες να μην το γνωρίζετε, δεν είναι τυχαίο δηλαδή το αυτοκόλλητο το συγκεκριμένο που έχουμε στην βιτρίνα μας. Αυτά λοιπόν όλα, ό,τι χρειάζεστε και κάποιες πληροφορίες που θέλετε για προϊόντα της Gardens. Θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα, το πώς δουλεύονται και το, ή ακόμα και τις τιμές τους, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Κανονικότατα, οτιδήποτε, είμαστε ανοιχτό βιβλίο. Εννοείτε, για οτιδήποτε, okay, η Εύη γνωρίζει οτιδήποτε καλά, πληροφορία, οποιοδήποτε προϊόν της Gardens, σαφώς και των άλλων εταιριών. Σας τα είπαμε για να στενώνει κιόλας η πάστα. Όταν παραγγείλω... Θα μπορούσα, συγγνώμη Εύη μου, θα μπορούσα δηλαδή αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκω το λόγο, δηλαδή, έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί ήθελα να σας δείξω το καινούριο προϊόν. Δεν, επειδή πολλές μπορεί να με παρεξηγήσουν, αν ήθελα να το κάνω για να το προωθήσω, θα το βάζα πάνω στο έργο μου. Δηλαδή θα μπορούσα με τη λεπτόκοκκι να κάνω ακριβώς αυτό που έκανα με την πάστα διαμόρφωσης. Όμως το 90% αυτή τη στιγμή έχετε την πάστα διαμόρφωσης, οπότε μπορείτε να το δουλέψετε λοιπόν και με την πάστα διαμόρφωσης. Ναι. Εντάξει. Οι συγκεκριμένες για μας ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα τους. Λοιπόν, θέλω να τα δουλέψουμε με κάτι διαφορετικό. Δουλεύετε και σαν πάστα διαμόρφωση όμως υψηλόκοκκι. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία εγώ βρήκα και στέγνωσα και λιγάκι. Όταν παραγγείλω μπορώ να πληρώσω με κάρτα τον courier. Βεβαίως, κυρία Τασία, θα μας λοιπόν, το αφήσετε στα σχόλια και εγώ θα το γράψω στον courier στη σημείωση ότι θα πληρώσετε με POS, κανένα πρόβλημα, εννοείται. Προχωράω λοιπόν και θα πάω τώρα να κάνω μία σύνθεση χρωμάτων γύρω-γύρω από το έργο μου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μου φανεί ότι συνεχίζω το έργο μου. Έτσι, δηλαδή, σαν να είναι η ζωγραφική μου. Θα ήθελα να είναι εύκολο να πάρετε από εδώ τις πάστες μου, πώς τις λερώσω. Όπως και αυτά, δείτε το λουλουδάκι. Το συγκεκριμένο ήταν ριζόχαρτο. Δυστυχώς ο προμηθευτής μας δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Υπάρχει άλλο ένα στο e-shop μας. Υπάρχει ένα τελευταίο στο e-shop και από εκεί και πέρα φωτοτυπία. Θα υπάρχει στο e-shop. Μπορείτε να το βρείτε στις εκτυπώσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε βάλει καινούργια κατηγορία στο decoupage. Εκεί που είναι τα ριζόχαρτα και οι χαρτοπετσέτες. Πλέον θα υπάρχουν και εκτυπώσεις των α3, α4 των μαθημάτων μας. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα σφουγγάρι το οποίο το βρίσκεται στο εμπόριο, είναι συνθετικό, δεν είναι σφουγγάρι θαλάσσης, όμως μου φέρνει πάρα πολύ κοντά το σφουγγάρι θαλάσσης επειδή μου κάνει αυτές τις μεγάλες τρύπες, οπότε θα κόψω ένα κομμάτι και θα το χρησιμοποιήσω να με βοηθήσει να κάνω ακόμα πιο ανάγλυφο το βάψιμό μου. Ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό. Επόμενό μου βήμα είναι να διαλέξω χρώματα που μου ταιριάζουν πάρα πολύ μέσα στο έργο μου. Έχω επιλέξει λοιπόν μία απόχρωση πράσινη που είναι το 8016. Είναι μία, μπορεί να βλέπετε ανάποδα βέβαια το έργο, είναι μία απόχρωση που μου ταιριάζει πάρα πολύ μέσα στο θέμα μου, έτσι. Έχω επιλέξει ένα πράσινο που είναι λίγο πιο σκούρο και είναι το 80-20, έτσι, μου ταιριάζει και αυτό αρκετά και σαφώς θα μπω και με το λευκό μου το χρώμα. Εγώ έχω ανοιχτό, έτσι όπως το έχω κάνει εγώ, το υβριδικό χρώμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχετε ακριλικό χρώμα, πρέπει να έχω και ακριλικό, αλλά πρέπει να μου έχετε, α, όχι, έχει τελειώσει. Είτε ακριλικά είτε υβριδικά, εγώ θέλω να ξέρετε ότι όταν κάνετε μία σύνθεση και μία φωτοσκίαση, τα χρώματά σας τα επιλέγετε μέσα, όπως έχω πει, από το θέμα σας. Έτσι, προσπαθούμε δηλαδή να έρθουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στο έργο μας. Έχω επιλέξει χρώματα να είναι κοντά με τις αποχρώσεις μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχοντας το θέμα σας μπροστά, έχετε πάρα πολύ γάμα χρωμάτων, οι περισσότερες που για μπορείτε. Για τις κυρίες που δεν θέλουν να φορτώνονται, γιατί ούτως ή άλλως και στο τηλέφωνο το λέμε αυτό συνέχεια, ότι αν έχετε ένα πράσινο και ένα λευκό, μπορείτε άνετα να πετύχετε τις αποχρώσεις.
χωρίς να χρειάζεται να πάρει. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάποια χρώματα που πραγματικά βγάζουν. Σαφώς γι' αυτό και οι εταιρείες τα βγάζουν. Αλλά για τις κυρίες που δεν θέλουν ή νομίζουν ότι δεν είναι ένα χρώμα που θα χρησιμοποιήσουν πολύ συχνά, μπορούν να το καταφέρουν βάζοντας λίγο λευκό. Για να μπορούν να δουν και οι κυρίες. Δεν φαίνεται. Ωραία, άρα είναι καλά. Ωραία. Άρα το καταφέραμε. Φαίνομαι, φαίνεται λίγο τα χρωματεύει. Πες καλέ αν φαίνεται. Κοροϊδεύει, δεν μπορώ να φαίνεται. Εσύ νομίζω, το συγκεκριμένο είναι... Πώς το λένε. Πρόσεξε τι θα πεις τώρα, γιατί έχουμε μάθημα. Εσύ νομίζω λέει τώρα. Χριστέ μου. Γιατί, μόνο αυτό θέλω να μάθω. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν και αρχίζω τα μποναριστά με το συγκεκριμένο σφουγγάρι. Δεν με αφήνει, αν δείτε, κάποια στιγμή θα τις την κάνω. Θα γυρίσω ξαφνικά την κάμερα. Να είσαστε προετοιμασμένες μετά. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και κάνω μία μίξη χρωμάτων. Πριν λερώσω όμως το σφουγγάρι μου, θα πάω λίγο σε αυτό το σημείο να δουλέψω πιο πολύ με το λευκό, για το λόγο το ότι θέλω εδώ, θα δείτε μετά πώς θα μπω και γιατί το χρειάζομαι. Τα μπονάρω λοιπόν λίγο, σαν αρχή να μπω μέσα στο θέμα και να σβήσω τη γραμμούλα μου. Αυτό ισχύει για ό,τι ριζόχαρτα, που είναι αρκετά τα ριζόχαρτα, κάτι τοπία, κάτι σπίτια που τα βρίσκετε και πολλές φορές επειδή τα βλέπετε ότι κάνουν, ενώ σας αρέσει το θέμα, δεν τα παίρνετε για το λόγο, μου λέτε πώς να το δουλέψω από τη στιγμή που είναι μόνο για, πώς το λένε, για κεραμίδι, τίποτα. Έτσι, έχουμε πει ότι η ενσωμάτωση με βοηθάει σε όλα. Εδώ, επειδή θέλω να μου μείνει λευκό και θα το δείτε μετά στην πορεία για ποιο λόγο το κάνω, προσπαθώ λίγο, έτσι, εννοείται ότι θα μπω και με άλλα χρώματα, απλώς κάνω το πρώτο μου για να καλύψω λίγο αυτό που δεν θέλω να φαίνει. Okay. Οπότε λοιπόν έρχομαι και κρατάω μόνο το θέμα μου το κεντρικό. Συνεχίζω λοιπόν και αρχίζω, ξεκινάω με το πιο ανοιχτό χρώμα. Δεν μπαίνω να μπουκώσω κατευθείαν, δεν παίρνω το χρώμα και κατευθείαν μπαίνω πάνω στο θέμα. Πάντα θα τα μπονάρετε δίπλα στο αλουμινό χαρτό σας να φεύγει το πολύ χρώμα. Πάμε λοιπόν και ξεκινάω ακανόνιστα να πατάω επάνω στην επιφάνειά μου. Βλέπετε ότι έχω μπει και μέσα, φαίνομαι νομίζω έτσι, έχω μπει και μέσα στο θέμα μου. Τα μπονάρω και έρχομαι σχεδόν κοντά με την κοπέλα. Στο σημείο εδώ που έχω το καλαθάκι μου με τα λουλούδια, από τη στιγμή που δεν θέλω να το κρατήσω και θα πατήσω εγώ επάνω κάνοντας τη δική μου σύνθεση, μπορώ να το προσπεράσω και να το λερώσω. Προχωράω λοιπόν. Συνεχίζω και πατάω και πάνω στα σημεία που έχω βάλει την πάστα μου. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Ωραία. Πάω λοιπόν τώρα να πάρω και ελάχιστο από το πράσινό μου, γιατί σαφώς είναι ένα χρώμα πιο δυνατό. Πατάω και σε αυτό μέσα και προχωράω ακανόνιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζω και ξεφεύγω από όλο αυτό που φοβόμασταν σχεδόν δεν παίρνω καν από το χρώμα, παίρνω από εκεί που τα μπονάρω. Θα πατήσω και με ελάχιστο λευκό, θέλω λίγο να φωτίσω. Όσο πιο ανοιχτό χρώμα θέλω το έργο μου, τόσο πιο πατάω επάνω με τα χρώματα μου. Ανοίγω δηλαδή, όσο πιο λευκό βάζω, τόσο πιο πολύ ανοίγω το θέμα μου.
εντάξει, πάμε λίγο να το δούμε σαν πρώτη αρχή. Okay. Όσο έχω λερωμένο με όλα μου τα χρώματα, περνάω, τρίβω στην ουσία και μπαίνω και με το πλαϊνό μου, γιατί έχουμε πει ότι καλό είναι έτσι να δεν επιμένω πάρα πολύ, το αφήνω και λευκό για να έρχεται να ενσωματώνεται και να γίνεται ένα. Εδώ είμαι καλά, δεν θέλω να μπω παραπάνω. Προχωράω λοιπόν, πάω στην άλλη μου πλευρά. Ξεκινάω πάλι με το ανοιχτό χρώμα μου. Βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζει και μου εξαφανίζεται. Ελαφρώς μπαίνω στο πλάι χωρίς να επιμένω πάρα πολύ. Εδώ κάπου σταματάω. Νομίζω φαίνομαι τι κάνω. Μπαίνω και λίγο με το σκούρο. Περάσω λίγο το λευκό μου, πάλι να φωτίσω. Βλέπετε ότι είμαι σχεδόν με το, όχι σχεδόν, δουλεύω συνέχεια με το ίδιο σφουγγαράκι, χωρίς να αγχώνομαι ότι απατάει το ένα με το άλλο, γιατί επειδή ταμπονάρω δεν είναι πολύ το χρώμα, οπότε όλο αυτό το κομμάτι με βοηθάει. Λίγο να κάνω τα πλαϊνά μου. Μισό καμβάς. Πάω λίγο και από την κάτω μεριά. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο κοιτάω να δω το κατά πόσο είμαι ok στα χρώματα, όσο στεγνώνει και ρουφάει μπορώ να επέμβω πάλι. Χρώματα πραγματικά που μου φέρνουν πολύ έντονα λίγο το φθινόπωρο. Έτσι, σταματάω λίγο εδώ και πάω να στεγνώσω. Και θα έρθω τώρα για να το βγάλω λίγο πιο ομοιόμορφο. Θα πάρω λοιπόν το γυαλό χαρτί. Λίγο πιο μέσα στο κέντρο. Εδώ, είμαι εδώ. Ωραία. Θα πάρω λοιπόν το γυαλό χαρτό μου και θα ξεκινήσω καλά. Λίγο να χαλάσω. Την πάστα. Γι' αυτό άφησες την πάστα από το δεντροκομείο. Σαφώς.
πάμε λίγο να το δούμε. Το θέλεις πιο τέτοιο? Είναι ωραία, μου πες μου. Λοιπόν, θα πάρω λίγο το βερνίκι. Βερνίκι νερού. Μάλλον πριν περάσω το βερνίκι, θα κάνω τότε μικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή, θα βάλω ένα καφέ χρώμα. Βασικά και έτσι να μην είναι πολύ όμορφο. Και έτσι λοιπόν, να μην είναι πολύ όμορφο. Ακούστε λίγο τώρα. Θα πάρω ένα καφέ, όποιο καφέ έχετε, εγώ έχω ένα συγκεκριμένο, εδώ τώρα είναι το 1153. Έτσι, από εκεί και πέρα όποιο χρώμα έχετε καφέ, απλώς εγώ θέλω ελαφρώς να το ταιριάξω. Ένα λεπτό να βρω λίγο ένα πιο γαλάζιο λίγο. Θα βάλω με το άσπρο. Λοιπόν, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να έχω κάπου και το φρέσκο. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω λίγο από το φρέσκο το ΙΤΑ 099. Το έχω ανοίξει. Το έχω ανοίξει. Ωραία. Και θα βάλω και λίγο καφέ, το συγκεκριμένο, που το πήγα εδώ, το βάλα, είναι το 1153, έτσι, όποιο από τα δύο έχετε και όποιο γενικώς έχετε. Λοιπόν, και θα κάνω το εξής. Θα πάρω πρώτα απ' όλα με το πινελάκι μου λίγο καφέ και θα πάω ελαφρώς να επεκτείνω το θέμα. Για μένα είναι αυτό τώρα. Δεν μου το πες. Ενώ ξέρεις ότι είμαι, έχω... Δεν θέλω αγγελάκι, αγάπη μου, σέλα φτιάχνω. Είναι άστο αγγελάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Ελαφρώς μεγαλώνω το θέμα και θα δείτε για ποιο λόγο. Έρχομαι λοιπόν εδώ... Δεν ξέρετε, βλέπω τι κάνω. Το γύρω, θα... Ξεφούσκω λοιπόν, το ξεκίνησε. Πάμε λοιπόν, κατεβάζω μέχρι κάτω το θέμα μου, φαίνεται μου, Ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω, διότι θα μπουν οι γωνίες εδώ πέρα. Είναι κάτι που είναι αρκετά εύκολα, μην σας αγχώνει. Θα πάρω ελαφρώς από το λευκό που ήδη έχω, να ανοίξω λίγο το χρώμα μου, να κάνω λίγο και τη δεύτερη γραμμή μου. Έτσι. Αντίστοιχα και εδώ. Ωραία, μέχρι εδώ. Δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Θα σκουπίσω λίγο με μωρομάντιλο και θα σας πω γιατί γίνεται όλο αυτό. Τώρα, έτσι όπως τη βλέπω, σαν τον Bob Ross ένα πράγμα. Δηλαδή, μόνο αυτό, εγώ για να το ζωγραφίσω αυτό, αν δεν έχω αφάνω από πάνω για και... Γι' αυτό κάνω περμανά τα μαλλιά για να... Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω το μάθημα. Λοιπόν, ελαφρώς με άσπρο και με λίγο φρέσκο το χρώμα... Δεν ξέρω αν φαίνομαι, λίγο λευκό και λίγο άσπρο και λίγο φρέσκο. Έτσι, πάω να πατήσω. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι οκ. Όχι, δεν είσαι οκ. Okay. Το προηγούμενο ήταν mountain bike. Αυτό τι μαράτα είναι που έφτιαξε. Μαράτα. Μούφα δηλαδή εννοείς. Ναι. Κάτσε
τραγούδι. Το άλλο είχε ταχύτητες, αυτά, αυτό είναι... Κάτσε, μωρέ, δεν έχω τελειώσει, μωρέ, γκρινιά. Πραγματικά. Πω, πω. Πες, ρε, Μαριάθηκε εσύ. Λοιπόν. Λοιπόν, έχω κάνει μία προέκταση, τόσο όσο χρειάζομαι, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδήλατο της μαμάς, δεν έχει πετάλια, πάει τα πόδια κάτω, σαν τους Flintstones. Είναι κάτω. Για να έχει ισορροπία. Δεν έχει πετάλια αυτό. Σαν τους Flintstones. Flintstones, πήγαινε με τα ποδαράκια. Έλα, πάμε το τραγουδάκι. Καντήρα. Περάσω μόνο την κοπέλα, λίγο βερνικάκι. Το συγκεκριμένο είναι με βάση το νερό, έχω τις Max Decor, ό,τι βερνίκι έχετε. Περνάω λίγο. Δεν σας ήρθε η ειδοποίηση, δεν φαινόταν καθόλου το live. Μια φορά δεν παθαίνει. Δυστυχώς κάτι συμβαίνει με όλο αυτό το κομμάτι. Από ό,τι έχω καταλάβει για τις ειδοποίησεις, στέλνουν, δηλαδή έχετε ειδοποίηση μόνο αν απαντήσετε ότι θα πάτε στην εκδήλωση, όχι όταν αν ενδιαφέρεστε. Γενικά φαίνεται σαν να μην φαίνεται η εκδήλωση. Είναι πολλοί που μου το λένε αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι πρέπει, ίσως εγώ κάνω κάτι λάθος. Okay. Γενικώς ξέρετε ότι κάθε Τρίτη η παρέα μας είναι εδώ. Ψαχτείτε λιγάκι, μέχρι το Σαββατοκύριακο έχει ανέβει η εκδήλωση. Λοιπόν, είμαι ok, στερνώνω και το βερνικάκι μου. Εδώ λοιπόν τώρα όπως είμαι, θα πάρω ένα πινελάκι, θα το βουτήξω στο νερό, θέλω να είναι νοπό πολύ και θα πάρω λίγο από το λευκό το χρώμα, θα αραιώσω δηλαδή το λευκό μου το χρώμα. Έρχομαι λοιπόν, αραιώνω αρκετά καλά το χρώμα μου και με ένα δεύτερο πινέλο θα κάνω μερικές... Εγώ τη Μαριάν Φουκουά εδώ. Αυτό γιατί είσαι έτοιμη να το πεις. Τι να το πω, εγώ νιώθω την υγρασία. Σαν την κοπέλα μας έκανε. Έλα ρε, η κοπέλα θα την... Η κοπέλα θα την... Η κοπέλα είναι βερνικωμένη, εμείς τι να πούμε. Που δεν βερνικωθήκαμε εμείς, θα φύγουμε από εδώ. Τι είπε, κάτι είπε και το άλλο το σαν μια μύτη, δεν είναι μόνο η μία. Λοιπόν, και θα έρθω λοιπόν τώρα, γι' αυτό και έχω βερνικώσει. Από εμάς πρώτα. Να σκουπίσω όπου δεν θέλω να φαίνονται οι βουλίτσες μου. Α, δεν πειράζει, ρε, μου να είναι καλά. Ωραία.
Εδώ έτσι αλλιώς θα μπουν η σύνθεση. Του χαρίσει πάρα πολύ. Λέει κύριο Μητσιάκη, καλέ χαλά στο έργο. Το έκανε δαλματία. Αμάν βρε παιδί. Αμάν βρε παιδί. Πολύ κοντά στον ζωγραφικό πίνακα. Λοιπόν, όντως μου αρέσει. Πάμε να το δούμε λοιπόν το γύρω-γύρω τελειωμένο και δείτε πόσο όμορφη ενσωμάτωση έχει γίνει επάνω στο έργο μας. Έτσι, πώς ήταν που φαινόταν οι γραμμές και τα λοιπά και λέγαμε πώς θα το κρύψουμε και πώς έχουμε κρατήσει το θέμα μας μέχρι εκεί. Μην μου τα βάζεις τα υλικά από πίσω. Όχι. Καλά περνάμε όμως, έχουμε μια χαλαρότητα, ωραία. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αρκετά κοντά έχουμε φέρει το θέμα μας και αρκετά κοντά έχουμε, μάλλον και αρκετά καλά έχουμε κάνει την ενσωμάτωσή μας, έτσι. Με πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πριν βάλουμε, δεν θα ήθελα να κάνω ακόμα το καλώς ήρθατε. Το μόνο όμως που μπορώ να κάνω είναι να τα ετοιμάσω, επειδή έχω τα χρώματα εδώ πέρα με έναν απλό σταμπαδόρο και με το σκουγκάρι σας, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει. Πολλές κυρίες όταν πάτε να βάψετε έτσι κάποια ξύλινα, μπαίνετε σε μια διαδικασία να προσπαθείτε και από μέσα και εδώ και εκεί και τα λοιπά. Εγώ πάντα αυτά, γιατί το να μου μείνει γύρω γύρω και να φαίνεται το MTF, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχω τέτοια θέματα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι επιλογή δική σας. Εγώ λοιπόν μου αρέσει και βάφω πάντα επιφανειακά το ότι είναι, ειδικά τα γράμματα. Έτσι, παίρνω λοιπόν το σταμπαδόρο μου πολύ γρήγορα και στην ουσία τον τρίβω από την προστινή μεριά. Έχω βάψει λοιπόν τη μία μου λέξη, η οποία θα μπει από τη μία μου μεριά. Έχω επιλέξει το καφέ το χρώμα για να μου κάνει ένα contrast, να μ' αρέσει να φαίνεται έτσι, να ξεχωρίζει το καλωσόρισμά μου. Θα μπορούσα να κάνω και μπλε. Έτσι, υπάρχει μέσα στο ποδήλατο, απλώς επειδή είμαι κοντά στο καπέλο της κοπέλας, όπως βλέπετε, παρόλο που τη βλέπετε ανάποδα, είναι ζεστά τα χρώματά της, νομίζω θα ήταν πολύ έντονο, θα έκανε πολύ έντονη αντίθεση. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πει ότι όλα είναι θέμα γούστου και εννοείται ότι σας ταιριάζει. Εδώ λοιπόν έχω κάνει και τα δύο, θα τα κολλήσω στο τέλος, είναι έτοιμα, τα αφήνω να στεγνώσουν. Οκ, προχωράμε λοιπόν. Για να μην, επειδή έχω τα χρώματά μου, να μην μου στεγνώσει. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το εξής. Θα ψάχνουμε πάντα να βρούμε τρόπους για να κάνουμε... σήκωσε μου ελαφρώς την κάμερα, Μαρία, θα σε παρακαλώ. Λίγο. Ωραία, λίγο ακόμα. Okay. Και είμαστε καλά, φτάνει. Είμαι λοιπόν... ψάχνουμε λοιπόν πάντα τρόπους για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια πράγματα που το έργο μας να μας το κάνει λίγο πιο ιδιαίτερο. Εδώ λοιπόν εγώ έχω ήθελα να βγάλω το ποδήλατό μου λίγο πιο 3D. Ήθελα να το βγάλω λίγο πιο εντυπωσιακό. Οπότε λοιπόν έχω μπει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και αυτός είναι και ο λόγος που μεγάλωσα κατά κάποιο τρόπο τη ρόδα και το υπόλοιπο κομμάτι του έργου μου. Τι έχω κάνει λοιπόν, θα πάω με σιλικόνη και σε μερικά σημεία του έργου μου θα πάω να τονίσω. Ξεκινάω λοιπόν, έχω σίγουρα μαζί μου μωρομάντιλο για να μπορώ... θα μου κατεβάσεις λίγο την κάμερα, σε παρακαλώ. Θα πάω λοιπόν... Πρώτα απ' όλα θα πάω να τονίσω την σέλα. Θα γεμίσω λοιπόν με την θερμόκολλα. Ωραία.
προσπαθώ όσο μπορώ το γέμισμά μου να είναι γεμάτο, να είναι, να μην αφήνω κενά και να μου βγάζει καλό το αποτέλεσμα. Μιλάω τώρα εγώ και η Εύη μας δουλεύει. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και γεμίζω. Ωραία. Έχω γεμίσει λοιπόν τους σωλήνες, να το πω έτσι, από το ποδήλατό μου και προχωράω. Με καθοδηγεί το σχέδιό μου. Ωραία. Εδώ λοιπόν αυτό σιγά σιγά σαφώς στεγνώνει. Προχωράω λοιπόν. Εδώ μου αρέσει να βγάλω αυτά τα λίγο. Έχει δύο οριζόντιες γραμμούλες τις οποίες θα μου κάνουν λίγο την διαφορά. Και θα δείτε τι εννοώ μετά. Ωραία. Προχωράω και πάω να κάνω λίγο τώρα. Δεν χρειάζεται να το γεμίσω όλο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να φαίνεται λίγο και από κάτω το χρώμα του θέματός μου. Η σιλικόνη με τον καιρό δεν ξεκολλάει, Ματίνα. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει λόγος να μου ξεκολλήσω, όπως κολλάω ένα κομμάτι, ένα θέμα. Και άλλωστε μπαίνει και αρκετή, έτσι, και της δίνω και χρόνο να κρυώσει. Προσπαθώ να είναι σταθερό το χέρι μου, έτσι, και να μην αφήνω κλωστές. Να είναι μονοκόμματο. Εδώ λοιπόν θα προσπαθήσω όσο μπορώ να κάνω, έρχομαι δηλαδή και το ενώνω όπου βρίσκει το ένα με το άλλο. Αν το εννοείτε σαν αυτό που κάνει σιλικόνη το χειμώνα καλοκαίρι που κάνει σε στολή διαστολή, όταν ειδικά κολλάμε, τη χρησιμοποιούμε για να κολλήσουμε κάτι, ειδικά αν έχει βάρος, είναι πολύ πιο πιθανό να μας ξεκολλήσει. Εδώ έρχεται ουσιαστικά και ενσωματώνεται, δεν κρατάει κάποιο βάρος πάνω, δεν έχει κάτι, οπότε δεν της δίνεται αιτία να ξεκολλήσει από την επιφάνεια. Καλά στην Μπέτη, να είσαι καλά. Ποιο? Η Μπέτη. Σου λέει καλή αρχή, Ματίνα. Ποια είναι? Η Μπέτη Κατσούλη. Γεια σου, Πετάκι. Το είδα το μήνυμα, θα σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, προχωράω. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε με πάστα διαμόρφωσης. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουμε, θα μπορούσαμε όμως να το κάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε παράδειγμα η Γκαντένς που έχει σωληνάριο, που είναι πάστα διαμόρφωσης με ψηλή μυτούλα. Κάνω άλλες λεπτομέρειες με αυτό. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με πυλό. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση όμως θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Άλλο 3D αποτέλεσμα. Και θέλω να το δείτε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν. Γενικά, να έχετε ένα καλό πιστολάκι για να μην κάνετε μπράτσα. Και να το έχετε καλά. Εγώ από όταν ξεκίνησα το έχω και ζεστενότανε. Πρέπει να είναι πολύ ζεστό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Έχω προχωράμε.
Ωραία. Και πάω τώρα να γεμίσω λίγο και τη ρόδα μου. Σας είπα ότι δεν χρειάζεται να την μπουκώσετε, δηλαδή όλο το πάχος της ρόδας. Απλώς όπου είναι πιο πολύ το, ας το πούμε, όπως εδώ η ρόδα που είναι λίγο πιο παχιά, αφήνω λίγο περισσότερο υλικό. Ωραία. Γι' αυτό και σας είπα την ώρα που έκανα την προέκταση ότι μην αγχώνεστε, δεν έγινε και τίποτα εάν τυχόν δεν σας, δεν σας βγει το τέλειο. Ωραία, εδώ λοιπόν έχω σχεδόν τελειώσει με το ποδήλατο. Το φέρνω λίγο κοντά για να δείτε. Τραβάω λίγο τις κλωστούλες γιατί δεν θέλω να μείνουνε. Και θα δείτε στο τέλος γιατί. Πάμε λίγο να δείτε αν φαίνεται η λεπτομέρεια, φαίνεται Εύη μου, μέσα στο τοπίο πόσο ακριβώς έχει περαστεί η θερμόκολλα. Βλέπετε λοιπόν. Λοιπόν, μία τελευταία λεπτομέρεια που θα μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Θα κάνω καταρχάς λίγο το χερούλι. Βλέπετε ότι δεν βιάζομαι και αφήνω να κλείσει εκεί η σιλικόνη μου. Έχω κάνει λοιπόν το χερουλάκι και τώρα θα πάω να κάνω το καλαθάκι μου. Ωραία. Εδώ λοιπόν στο καλαθάκι, χωρίς να κάνετε τίποτα υπερβολή, θα κάνω το εξής. Ξεκινάω να κάνω τις γραμμούλες μου, δηλαδή έρχομαι και κάνω, δεν χρειάζεται να πατήσω επάνω στο θέμα, όσο μπορώ πάω ό,τι μου δείχνει το θέμα. Τραβάω λοιπόν κάθε τις γραμμές . Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Έχω τραβήξει λοιπόν τις κάθετες γραμμούλες μου και θα πάω να ολοκληρώσω το κάτω μέρος, να στρογγυλέψω το καλαθάκι μου μέχρι να βρει την άλλη μου άκρη και θα τραβήξω και την γραμμούλα μου την κεντρική. Από πάνω δηλαδή θα έρθω και καλά να ενώσω το καλαθάκι μου. Αυτό. Πάμε λίγο να το πούμε και το καλαθάκι. Εύη μου φαίνεται. Φανταστικό τι έκανε και τις φυλακές στα σίδερα. Αλήθεια, λες τώρα φαίνεται. Ωραία. Δεν μπορώ να συνεργαστώ. Εμάς δεν διάκοψες λίγο. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν κοιτάω να δω αν έχω... Νομίζω ότι είμαι αρκετά καλά. Λίγο να κρυώσει και... λεπτομέρειες, αυτές που θέλω, τι έγινε. Ωραία. Λοιπόν, έχω κάνει λοιπόν όλες μου αυτές τις λεπτομέρειες που θέλω να τονίσω. Εντάξει, θέλω να μου πεις αν μέχρι εδώ έχουμε κάποιες απορίες. Καμία. Ωραία. Καμία. Προχωράω λοιπόν και θα κάνω το εξής τώρα. Για να τονίσω όλο αυτό και να μην μου μείνει, ας το πούμε, άχρωμο, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο βγάζω το 3D, κοιτάω να δούμε πως έχω ξεχάσει κάτι, αφού είναι μπλε από κάτω. Θα πάρω λοιπόν τη χρυσή μου δαχτυλοπατίνα και θα ξεκινήσω λοιπόν να περνάω πάνω από την θερμόκολλα. Χαϊδεύω λοιπόν.
Βλέπετε λοιπόν πόσο όμορφα μου δείχνει τώρα το ποδήλατό μου όλο το ανάγλυφο του. Και πάμε να περάσουμε και το καλαθάκι μας. Το άφησα λίγο περιθώριο για να μου κρυώσει λιγάκι. Και βλέπετε λοιπόν ότι όλο το ανάγλυφο που θέλω να βγάλω πολύ εντυπωσιακό, όμορφο έτσι, βλέπετε λοιπόν πόσο όμορφο μου έχει βγει και πόσο, θα το έλεγα και λίγο εικαστικό. Μ' αρέσει δηλαδή όλο αυτό το, ο συνδυασμός που μου βγάζει. Ναι, γιατί και είναι και η κοπέλα έχει αυτό το γράφημα. Όντως. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο τι θα κάνω, θα πάρω το contour της Dora το 3D, έχω επιλέξει το χρυσό το χρώμα για να μου κάνει ωραίο συνδυασμό. Είναι το λευκό χρυσό, το silver gold, θυμάμαι, δεν είναι το έντονο, έντονο, το κίτρινο, είναι το πιο απαλό της. Ωραία. Θα πάρω λοιπόν και θα πάω να κάνω το εξής, να δω λίγο αν είναι εντάξει, ωραία. Και θα πάω τώρα να περάσω λίγο τις ακτίνες επάνω. Εννοείται ότι όπου δεν έχει βάζω τη δική μου, ας το πούμε, φαντασία. Τα φέρνω κοντά στο κέντρο. Λοιπόν, δείτε λιγάκι. Τα φέρνω λοιπόν όσο μπορώ πιο κέντρο εδώ. Και πάω να κάνω και λίγες προς τα δω, τις οποίες θα μου χαθούν μέσα στη διακοσμητική μου γωνία. Εδώ δεν έχω κάτι να κάνω ιδιαίτερο, γιατί θα μου μπει η γωνία και δεν θα μου φαίνεται. Εδώ όμως, για να το βγάλω λίγο πιο όμορφο και να μην μου κλείσει έτσι, έχω πάρει μία πολύ μικρή ροζετούλα που όλοι έχουμε μέσα στα εργαλεία μας και με μία λοιπόν θερμόκολλα, στο κέντρο θα βάλω λίγο θερμόκολλα και θα ακουμπήσω τη ροζετούλα μου, που θα πάω να την περάσω και αυτή λίγο, να μην είναι τελείως. Εντάξει, οι λεπτομέρειες που λέμε που μου κάνει την ομορφιά του. Βλέπετε λοιπόν πόσο όμορφα μου είχε δέσει. Και για να μην είναι εδώ πέρα άσχημη η σέλα, μπορώ να κάνω μόνη μου μερικά κανόνιστα σχεδιάκια. Τι σχεδιάκια, πώς θα κάτσουμε πάνω? Εντάξει, θα το διακόσουμε σου. Ο πισινός θα βγει σαν να βγαίνει λίγο πιο ανάγλυφη με το κοντούρ. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε φέρει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Έτσι, δείτε πόσο πολύ έχει αλλάξει το ποδήλατό μου. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν. Εντάξει, μας θέλει, σας αρέσει? Πάμε να βάλουμε και το καλώς ήρθατε πάνω. Δεν έχω τελειώσει σαφώς. Απλώς ένα-ένα να τα βάζουμε στη θέση τους. Ακουπάω ελαφρώς για να σιγουρευτώ ότι είναι ίσια. Ωραία. Εδώ λοιπόν, δείτε πόσο όμορφα μου γέμισε το επάνω μέρος. Έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει μπει σε πολύ κατάλληλο σημείο. Επόμενό μου βήμα. Πάω να διακοσμήσω λιγάκι το καλαθάκι μου. Εδώ λοιπόν τώρα, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάρω χόρτο. Δεν έχω κάπου ανοιχτό χόρτο. Από το... Εδώ, σε αυτά που μου μάζεψες από το τραπέζι, έχω...
Αυτό μου φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που θα κάνω είναι επάνω ακριβώς από εκεί που έχω, ας το πούμε, τελειώσει. Γιατί γι' αυτό και έχω σταματήσει απότομα εδώ πέρα το καλαθάκι μου που το, εδώ. Έτσι. Γιατί εδώ τώρα θα μπει όλο μου το φόρτο και όλη μου η διακόσμηση, οπότε δεν θα μου φαίνεται κάτι που θα με χαλάσει. Βέβαια και με τα τριαντάφυλλα. Εννοείται. Είναι φανταστικό. Γενικώς είναι ένα θέμα που μπορείτε να το δουλέψετε και την άνοιξη. Άπειρα, πάρα πολύ όμορφα, έτσι, δηλαδή μπορείτε να μπείτε με λουλούδια, με τριανταφυλάκια, με τα πάντα όλα και πραγματικά βγαίνει πολύ όμορφο. Ειδικά για τις κυρίες δηλαδή που δουλεύουν τον πυλό, μπορείτε να βγουν φανταστικά. Μπορείτε να το κάνετε πασχαλινό, που μπορείτε δηλαδή να έχει ίσως και μικρά αυγουλάκια μέσα και τα λοιπά, να κάνετε μια πολύ όμορφη σύνθεση. Μπορεί να βγει καλοκαιρινό, έτσι που πάλι μπορείτε να βάλετε το ξυλόχορτο μέσα και να έχει μερικά κοχύλια. Και ψάρια έτσι, να βγει, όχι να κρέμονται ψάρια, αλλά μπορεί να μπουν κάποια πραγματάκια σαν σύνθεση. Ψάρια πουλά. Που αντίστοιχα μπορείτε να μπείτε... Τι βλακία ρε φίλε. Δηλαδή, και αντίστοιχα από το μακράντο να μπουν με γαλάζιες αποχρώσεις σαν να υπάρχει πίσω ουρανός και θάλασσα. Και αντίστοιχα το θα μπορούσατε ακόμα και χειμωνιάτικο να μπει, εντάξει. Να κουβαλάει, τι δεν κάνει. Χιονόμπαλες. Η Μαρία θα μόλις έριξε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, φάλαινα μες στο καλαθάκι. Ωραία, ευτυχώς, τουλάχιστον μένω ήσυχη ότι κάποια στιγμή αυτό το μαγαζί έχει αντικαταστάτες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Βάζουμε ακανόνιστα στο κομμάτι αυτό. Η Μαρία αυτό λέει, αυτό με τα ψάρια υπέροχο, εγώ το ξέρω. Λοιπόν, δεν μπορώ. Πάμε λοιπόν, βάζω την σιλικόνη μου. Θα πάρω φόρτο. Εννοείται ότι το ανοίγουμε λίγο και θα πάω να βάλω μέχρι εκεί που μου δείχνει, καλύπτω εκεί που τελειώνει άσχημα. Κι άμα δει η κοπέλα να πιάσει το τιμόνι, τη βλέπω σούπι την κεφάλι σούζα. Σταμάτα τώρα, ώρα είχες αρχίσεις. Λοιπόν, εγώ ξεκινάμε λοιπόν το κούρεμα. Και το κάνουμε το PR, όπως είναι στα τέτοια, αλλά να είναι κόνος. Λοιπόν. Εντάξει, Εύη μου, τα πες. Να πάρω λίγο τη φράτση. Κάτσε πάρω και λίγο την κοπέλα. Λίγο λοιπόν, ζαλίδα. Έχω βάλει λοιπόν εδώ τόσο όσο θέλω. Ναι, όχι και τόσο. Κάτσε τα, γιατί με προκαλεί, συγγνώμη. Τόσο όσο, μισή κοπέλα τη χάσαμε από το χάρτη. Ωπα, πού με την υπερβολή ρε φίλ. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν, μαζεύω από εδώ που τα έκανε η Μαρία Μιχάλια. Τι το θέλεις, πάμε. Λοιπόν. Και πάω τώρα, θα δουλέψω τους κωδικούς αυτούς που είναι μέσα στην προσφορά, απλώς επειδή δεν είναι μόνο για ένα, εγώ δούλεψα το πρώτο που είδατε και μπορώ με το ίδιο και με αυτό και με αυτό, μπορώ να κάνω και δεύτερη συνθεσούλα, οπότε ήδη έχω τα μισά από το προηγούμενο. Εδώ λοιπόν θα δουλέψω τον κωδικό με τους ηλιανθούς, έτσι, που έχει 4 λουλουδάκια και τα φυλλαράκια του και σε συνδυασμό με ένα πολύ όμορφο αγριολούλουδο πορτοκαλί και θα δουλέψω. Υπάρχουν αρκετά μικρά τέτοια κολοκυθάκια τα οποία που τις αρέσουν τώρα, γι' αυτό τις αρέσουν που είναι μικρούλια. Λοιπόν, πραγματικά είναι πανέμορφα. Λοιπόν, και αυτά και θα πάω να κάνω τώρα μέσα στην πρασινάδα μου. Τα συγκεκριμένα να διευκρινίσω ότι είναι φελιζολένια, μην τα φοβάστε από θέμα βάρους δηλαδή, δεν είναι πολύ εστερικά. Όχι, δεν δουλέψαμε πολύ εστερικά. Παίρνω λοιπόν, τα μαδάω. Κρατάω δηλαδή στην ουσία αυτά που θέλω να δουλέψω και τα φυλλαράκια θα τα χρησιμοποιήσω και από εδώ θα δω. Λοιπόν, θα βάλω λοιπόν. Κόβω λίγο από πίσω, δεν χρειάζεται να είναι τόσο χοντρό. Είναι κάτι που θα κολληθεί και δεν θα φαίνεται. Εντάξει, όσο το πάει, είναι βουλιουκλάκι μου έχει κάνει. Μόνο το καπέλο με τα λουλούδια στο κεφάλι που είναι το θέμα μου μονό. Λοιπόν, αρχίζω λοιπόν. Έχει αρχίσει τώρα η Εύη. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να το τελειώσω. Γιατί το στόμα της... λοιπόν,
Θα βάλω καλά τα κολοκυθάκια και όλα τα λεφτά. Φαίνεται μέσα στην οθόνη πως κάνω τη σύνθεση, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή μέσα στο χόρτο, στα σημεία που μου αρέσει, αρχίζω και κάνω τη σύνθεσή μου. Εννοείται ότι κάνω, βάζω τα κολοκυθάκια μου, πρώτη μούρη γιατί τα λατρεύω. Θα το γυρίσω σε λίγο αμέσως να το δείτε. Και τα μπουμπουκάκια είναι όμορφα να βγαίνουν. Ωραία. Θα βάλω σε, επειδή δεν μου αρέσει να χάνεται, το πρώτο δηλαδή έχω κάνει τη σύνθεσή μου με τα λουλούδια, θα πάω τώρα να βάλω και με τα κολοκυθάκια μου να βγαίνουν και κάποια φύλλαράκια προς τα έξω. Βάζω μόνο λίγο στο κοτσάνι. Είναι ωραίο, βγαίνουν πολύ όμορφα, δεν έχω άλλο. Έχεις ένα πίσω καπακόσιο εδώ. Ποιο? Α, ωραία. Πολύ χρειάζεται. Λοιπόν, θα βάλω και αυτό ένα. Ωραία. Έχω βάλει λοιπόν, μπορώ αν χρειάζομαι, να βάλω λίγο χόρτο ακόμα σε σημεία που εγώ τώρα θα δω που μπορώ να χρειαστώ να βγαίνει. Ωραία. Και από τα φύλλα τα πιο μεγάλα, είναι έτσι πιο vintage, να το πω έτσι. Δηλαδή εμένα με τα δυο τα σετ μου έβγαλε όλη μου τη σύνθεση. Λοιπόν, κόβω λίγο να μην είναι τόσο μεγάλα. Περίμενε. Και θα πάω να βάλω και εδώ, ανασηκώνω δηλαδή να βγαίνει από μέσα τα φύλλα. Επειδή έχουν σύρμα, με βοηθάνε και όλες να τους δώσω και λίγο κίνηση. Λοιπόν, έχω κάνει λοιπόν τη σύνθεσή μου επάνω στο καλαθάκι μου. Εντάξει, τα κολοκυθάκια μου όλα, νομίζω φαίνεται, βγαίνει και το 3D εδώ πέρα, το βλέπετε καλά. Όχι, το 3D, εντάξει. Ωραία, και θα πάω λοιπόν τώρα να κάνω το εξής, θα πάρω και να ολοκληρώσω και το έργο μου, θα πάρω τις δύο μου γωνίες και αυτές μες στην προσφορά. Ναι, βέβαια. Που είναι δύο, δύο-δύο. Όχι, εννοώ στο πακέτο όλο που έχουμε πει. Μου ένα λεπτό για να μην να κάνω λίγο χώρο. Ωραία, λοιπόν, θα έρθω λοιπόν να βάλω ένα εδώ και ένα εδώ. Ωραία. Και εδώ θα μπορούσα να τα αφαιρέσω και λίγο. Να μην φαίνονται. Μπορώ να τα κόψω λιγάκι. Έχω ένα μαχαιράκι εδώ. Επειδή μπαίνει μέσα στην γωνία μου, μπορώ να το αφαιρέσω. Δεν με νοιάζει. Εκτός αν έχει κάτι κλικ, θέλω να βάλω πιο μικρή γωνίτσα. Δεν με πειράζει. Έτσι κι αλλιώς έχει μου αφήνει το περιθώριο. Καταλαβαίνεις, δεν έχω κάποιο θέμα, για να μην μου δείχνει μέσα από το κενό. Θα το βάλω λίγο στην άκρη και θα πάω γρήγορα γρήγορα με τα χρώματα που ήδη έχω ήδη δίπλα μου. Να βάλω τις δυο μου γωνίες, μία και μία δύο, και να κάνω έναν συνδυασμό των δύο πράσινων χρωμάτων. Παίρνω και από τα δύο χρώματα
και βάφω. Θα περνάω λοιπόν. Θα βάλω ελάχιστο και από το μπλε μου, ελάχιστο όμως, σε μερικά σημεία και όπως είμαι νοπή, σκουπίζω. Δεν θέλω να το βγάλω τυποποιημένο, θέλω δηλαδή να το ανοίξω. Δείτε λιγάκι, έτσι. Σκουπίζω δηλαδή, δεν θα σχολιάσει κανένας ότι δεν έβαλε αντικάντε. Για να μπει, για να έρθει δηλαδή να μου συνδυαστεί πάρα πολύ όμορφα με το υπόλοιπο μου έργο. Προχωράω λοιπόν. Προσπαθώ να μην αφήσω άσπρα. Και σκουπίζω. Εδώ για να το βλέπετε καλύτερα πόσο αλλάζει το χρώμα του με το σκούπισμα. Εντάξει. Ωραία. Έτσι, έχουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, επειδή έχω κάνει όλη αυτή τη φωτοσκίαση προηγουμένως, έρχεται δηλαδή και δείτε πόσο όμορφα έρχεται και μου συνδυάσετε. Κάνω λίγο τις λεπτομέρειες όπου έχει μείνει το άσπρο. Και θα πάω τώρα να κολλήσω. Ακριβώς εκεί που μου φτάνει η γωνία μου. Λίγο. Ωραία, έχω βάλει λοιπόν τις γωνίες μου και θα πάω τώρα να κολλήσω, να κάνω μάλλον και λίγο με τη δαχτυλοπατίνα για να έρθω να τονίσω όλη την ομορφιά του ανάγλυφου. Όπως είμαι, θα περάσω λίγο τα πλαϊνά μου, όπου μου φαίνεται. Ωραία. Και θα, στην ουσία θα σκουπίσω το δάχτυλό μου ελαφρώς επάνω. Δεν τριβώ, ίσα που ακουμπάω λίγο στο καλώς ήρθατε. Λίγο να του δώσω λάμψη. Ωραία. Εδώ νομίζω έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Έτσι. Νομίζω ότι βγήκε. Κάνετε ένα φτάντελ. Κάνετε. Λοιπόν, το καθαρίσουμε μετά. Εκεί. Εδώ. Την άλλη. Εδώ λίγο μόνο το χορταράκι, θα το βάλω λίγο πιο μέσα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Είδατε λοιπόν πόσο γρήγορο κάναμε μια πάρα πολύ όμορφη ενσωμάτωση. Νομίζω ότι αρκετές τεχνικές. Πολύ όμορφο το ανάγλυφό μας, τονίσαμε όλες τις λεπτομέρειες και την ομορφιά του ποδηλάτου και από το καλαθάκι, δεν ξέρω αν είμαι μέσα γιατί δεν βλέπω και τον εαυτό μου. Λοιπόν, κάναμε μια πολύ ωραία φθινοπορεινή σύνθεση, έτσι ένα πολύ όμορφο καλώς ήρθατε.
Και νομίζω ότι με τις γωνίες ήρθαμε και ολοκληρώσαμε όλο το έργο. Αντίστοιχα είναι και το προηγούμενο που πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Και νομίζω ότι και σήμερα βγάλαμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και αρκετά εντυπωσιακό. Και τα τέσσερα θα θέλουμε να τα ανεβάσουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο, αρκετά εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι θα με βοηθήσετε λίγο να μου δίνετε ένα-ένα, λίγο τα, να δείξω λίγο στις ναι. κυρίες και να ολοκληρώσουμε λίγο. Δώστε μου ένα λεπτό για να μην λερώσω τίποτα, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Θα ξεκινήσουμε με την άνοιξη νομίζω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τα κορίτσια με βοηθάνε λίγο και πάμε λίγο να δούμε γρήγορα, γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έχετε και μια πιο καλή εικόνα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις τέσσερις κοπέλες που είναι το πριβέ μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την άνοιξη. Έτσι, κάθε μία έχει background που ταιριάζει απόλυτα σε συνδυασμό με λεπτομέρειες επάνω στο έργο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την άνοιξη. Θα συνεχίσουμε με το καλοκαίρι, που είναι το δεύτερο μας έργο. Αρκετά εντυπωσιακό, βήμα-βήμα, ακόμα και το καπελάκι και όλα είναι όλα χειροποίητα και θα δούμε με λεπτομέρειες. Όπως και βλέπετε ότι και το background του πάλι έχει θέματα καλοκαιρινά. Και βήμα-βήμα θα τα φτιάξουμε όλα από πυλό. Συνεχίζουμε με το φθινόπωρο, που και αυτό έχει λεπτομέρειες επάνω φθινοπορινές, όπως και τα χρώματα, και βλέπετε ότι πλαισιώνεται από φύλλα. Και θα τελειώσουμε και με τον χειμώνα, που σαφώς δεν μπορούσαν να λείψουν αγγελάκια, εφέ χιονιού, έτσι και λεπτομέρειες με γκί και background που μου δείχνει σαν να υπάρχει στο βάθος χιονισμένο δάσος. Και τα τέσσερα λοιπόν είναι όλα μαζί, μπορούμε να το δουλέψουμε είτε πακέτο είτε μεμονωμένα. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε, ξέρω Διονυσία μου, το ξέρω ότι τα περιμένεις καιρό. Την Παρασκευή λοιπόν ξεκινάμε με το πρώτο μας μάθημα που θα πάει βήμα-βήμα και για άλλη μια φορά θα σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας που διαθέσατε. Να πούμε για τις κυρίες που μπήκαν πιο αργά ότι μέχρι και την Πέμπτη, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκανε πλην της πάσας διαμόρφωσης και των χρωμάτων, γιατί πιστεύουμε ότι κάτι που γενικά υπάρχει. Υπάρχουν στη συλλογή σας. Λουλούδια, κολοκυθάκια, το καλώς ήρθατε, το ξύλινο, η επιφάνεια. Η φωτοτυπία, τα ελαστικά στοιχεία, αυτά, οι γωνίες, θα είναι όλα με μείον 20%, τα οποία είναι μπορούμε και τηλεφωνικά. Είναι ένα πακέτο που το έχουμε βγάλει στα 16,5, μπορείτε είτε τηλεφωνικώς είτε να το γράψετε μέσω e-shop, σαφώς και με το Box Now μπορούν να έρθουν για ακόμα πιο οικονομικά. Και, θα ισχύει μέχρι και την Πέμπτη. Ακριβώς. Έτσι, ένα δώρο από εμάς για εσάς, για όλες εσάς που πραγματικά κάθε εβδομάδα αγοράζετε τα υλικά και νομίζω ότι κάπως πρέπει να σας δείξουμε και εμείς το ευχαριστώ και για όσες κυρίες θέλουν να δημιουργήσουν, έτσι προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας με όπως μπορούμε. Αν είναι κάτι που δούμε ότι σας αρέσει και θέλετε να το συνεχίσουμε, θα προσπαθούμε πάντα στα live μας να βγάζουμε αυτές τις προσφορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαστε καλά, να δημιουργείτε, γιατί πραγματικά μας βοηθάει πολύ ψυχολογικά. Έτσι, και πρώτο ο Θεός, ανανεώνουμε με ένα, πιστεύω, πολύ πολύ εντυπωσιακό το επόμενό μας πριβέ. Live. Ήδη έχουμε αρχίσει και το δημιουργούμε, νομίζω θα βγει αρκετά όμορφο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 5 η ώρα. Να είσαστε όλες καλά και να ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ. Γεια σας κορίτσια!